Τις ημέρες αυτές που βρίσκομαι μαζί σας, πολλοί αδελφοί και ορισμένες κυρίες και συνήθως δεν ξέρω, μου έθεσαν ορισμένα ερωτήματα, σαν ενστάσεις πάνω σε αυτά τα οποία έχουν πει και σαν ερωτήσεις, απορίες όπως θα λέγαμε, και σε άλλες απήντησα αμέσως, σε άλλες όμως δεν απήντησα παρότι ήσαν και γραπτές. Με την σκέψη, μάλλον έτσι πάντοτε ενεργώ, κάποια βραδιά να τις μαζέψω αυτές και να απαντήσω. Και μια βραδιά από αυτές είναι η απόψινή. Ορισμένα όμως ερωτήματα μέσα στο διάστημα των ομιλιών θέλω να πιστεύω ότι ικανοποιήθησαν, διότι έτυχαν οι ομιλίες να είναι τέτοιες που ήταν και μια απάντηση σε ορισμένα εξ αυτών ερωτήματα. Τις άλλες τις καθαρόγραψα κατά κάποιον τρόπο εδώ και θα τα ακούσετε και εσείς τώρα και θα δοθεί και μια μικρή απάντηση. Εκείνο που θέλω εκ προημίου να σας πω ότι όποιο θέμα και αν επελήθη δεν έπρεπε ότι εξυντλήθη. Θέματα είναι τεράστια τα της πίστεως, απλώς ορισμένα συνθήματα εδόθησαν πως έχει από ορθοδόξου πλευράς κάθε πράγμα που απασχολεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Το πρώτο που έχω εδώ στη σειρά, όπως τα σημείωνα, είναι από ένα σημείωμα που λέγει το εξής. Άκουσα, λέγει στο ράδιο, έναν που είπε ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει 30 χρονών για να βαφτιστεί. Είναι αλήθεια? Και ότι δεν πρέπει να εξομολογούμεθα, είπε ακόμη σε ανθρώπους, αλλά απευθείας στο Θεό. Εσείς τι λέτε? Στο δεύτερο μέρος, όπως ξέρετε εσείς, απαντήσαμε αναφορικώς με την εξομολόγηση όταν κάναμε 3 ομιλίες για το θέμα αυτό της μετανοίας και εξομολογήσεως, πώς έχει από ορθοδόξου πλευράς και πώς παρουσιάζεται από ετεροδόξου πλευράς. Εκείνο που μένει τώρα σαν ερώτημα είναι το πρώτο μέρος, αυτό το ότι ο άνθρωπος πρέπει να γίνει 30 χρονών για να βαπτιστεί. Προφανώς το 30 χρονών βγαίνει από τη βάφτιση του Χριστού και είναι και σε εμάς τους λεγόμενους Ορθοδόξους, διότι αυτή η σκέψη, αυτή η γνώμη είναι ετερόδοξος, δεν είναι ορθόδοξος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τον ήπιο βαπτισμό, όχι ότι δεν δέχεται και τους μεγάλους, αλλά ξεκινάει από τον ήπιο βαπτισμό, όπως ξέρετε. Είναι προτεσταντικού περιεχομένου, μάλλον, ή ιεχωβητικού περιεχομένου, όπως θα λέγαμε. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι θα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια ορθή γνώμη επάνω στο θέμα. Ο Χριστός μας δεν βαπτίστηκε το βάπτισμα το δικό μας. Το βάπτισμα του Χριστού μας ή το βάπτισμα μετανοίας. Το δικό μας λέγεται βάπτισμα σωτηρία. Αυτό πρέπει να καθαρίσει στο μυαλό του ανθρώπου και μάλιστα στους γονείς εκείνους οι οποίοι τα παιδιά τους δεν βγαίνουν αμέσως να τα βαφτίσουν όταν γεννηθούν. Σας έχει απασχολήσει ποτέ μια συνήθεια η οποία υπάρχει κατά την ακολουθία του βαπτίσματος να μην παρευρίσκεται η μητέρα? Γιατί εκείνη που το γέννησε δεν έχει δικαιώματα να είναι στη βάπτιση του παιδιού της? Γιατί η μητέρα? Διότι πάντοτε τα παιδιά ευαπτίζονται πρώτων 40 ημερών και η μητέρα ήταν πάντοτε ακάθαρτο. Αυτό και μόνο είναι αρκετό να δώσει την απάντηση. Για μας είναι αρκετό να δώσει την απάντηση. Το παιδί είναι δυνατόν να βαφτιστεί την ίδια ώρα. Διότι, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα ζει. Μία αναρρόφηση. Ξέρω εγώ, η μητέρα κουρασμένη έπεσε πάνω και το εφώνεψε. Μια πυρκαγιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να προκύψουν. Εγώ δεν εύχομαι ποτέ να πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά. Αλλά συζητούμε τώρα σαν άνθρωποι. Και πρέπει ο άνθρωπος να εξασφαλιστεί
διότι και αυτό τον ήπιο δεν έχει ηθελημένες αμαρτίες, αλλά είναι υπό το κράτος και το βάρος του προπατρικού αμαρτήματος και είναι ανάγκη να ταθεί. Αυτό λοιπόν δεν το ξέρουν πολλές φορές οι Ορθόδοξοι και τα μπλέκουν και βλέπουν τα παιδάκια τους και ενός ετών και δύο και τρία. Μάλιστα εκεί στο Χλαργό είχαμε μία η οποία ήταν 16 ετών και ήταν αυτή και πήγαινε και κοινωνούσε. Μεγάλη Πέμπτη έμπαινε στη σειρά και πήγαινε και κοινωνούσε μαζί με τους άλλους. Και τη λέγανε Μπέμπα. Περίμενε να πάει με τον άντρα της για να βαφτιστεί. Είναι άγνοια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ή μπορεί και να είναι και ορισμένη, επηρεασμένη από τις δοξασίες αυτές τις οποίες ακούμε, όπως προκειμένου λέει και από ραδιοφώνο ακόμη ακούστηκε αυτό το σύνθημα, ότι πρέπει να γίνει 30 χρονών ο άνθρωπος. Μα ο Χριστός, επαναλαμβάνω, ευαστήθη βάφτισμα μετανοίας στο βάφτισμα του Ιωάννου. Το οποίο βάφτισμα αυτό είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση δικιά μας. Εμείς δεν βαφτιζόμαστε με το βάφτισμα του Χριστού. Εμείς βαφτιζόμαστε στον θάνατο του Χριστού. Συνετάφημεν ενομοιώματι το θάνατο του Ιησού. Εμείς κάνουμε τον τύπο της τριημέρου ταφής του Χριστού. Θα πτώμεθα νεκριώντες και ανιστάμεθα. Δεν έχουμε καμιά σχέση με το βάφτισμα του Ιωάννου. Άλλωστε, όταν ήταν βάφτισμα εξομολογήσεως του Ιωάννου, τα κείμενα, άμα ανοίξουμε και τον Μάρκο και τον Ματθαίο, θα δούμε ότι ήρχοντο και εισήρχοντο εις τον Ιορδάνη, τους κρατούσε προφανώς μέσα στο νερό και εκεί εξομολογούνται τα αμαρτία του. Γιατί αναφέρει για τον Χριστό μας ότι μετά τη στιχομηθεία με τον Ιωάννη, όταν εν τέλει ενέδωσε ο Ιωάννης να τον βαφτίσει, εισήλθε ο Χριστός μας, αλλά εθέως λέει εξήλθε ανέβη εκ του ύδατος. Τι είπα να πει αυτό. Ότι δεν είχε τίποτα να εξομολογηθεί, έκανε τον τύπο και ανήλθε εθέως εκ του ύδατος. Μην μπλέκουμε λοιπόν εμείς το θέμα αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό καθε αυτό. Η βάση είναι αλλού του νήπιου βαπτισμού του δικού μας ή του βαπτισμού γενικότερα. Το κήρυγμα εκείνο πλέγει πορεφέντες μαθητέστε πάντα τα έθνη και που λέγει ο Μάρκος ο πιστέστας και βαπτιστής σωθήσατε. Δεν έχει καμία θέση με αυτή την περίπτωση. Δεν αποκλείει τα νήπια. Πού έπρεπε να τους πει να πάτε να κηρύξετε τα νήπια. Μα τα νήπια δεν καταλάβαιναν. Δεν σε μεγάλους σε κήρυχαν. Δεν είχαν χριστιανούς μπροστά τους. Οι χριστιανοί έπειτα θα αναλάβουν να τακτοποιήσουν το θέμα των παιδιών τους. Μίλησε πρώτα στους μεγάλους, οι οποίοι επίστευσαν, ευαστήθησαν αυτοί και οι οίκοι αυτών. Ξέρετε, σχετικώς, έχετε διαβάσει ποτέ σας εις τα πράξη των Αποστόλων να δείτε κάτι εξοχήν εκεί. Τρεις περιπτώσεις που συνέβη. Ο οίκος της Λιδίας αναφέρει ότι την Αμφίπολη εκεί επάνω, τους Φιλίππους, εβάπτισε τον οίκο της Λιδίας. Επίσης εβάπτισε τον οίκο Στεφανά. Εβάπτισε επίσης τον Δεσμοφύλακα. Που ήταν πάλι του Φιλίππου. Δεν είχαν σπίτια, τα σπίτια αυτά μέσα μικρά. Ή βάφτισε τα γονάρια. Όταν λέει τους σύρους. Εβάπτισε τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Αυτό εννοεί. Δεν νομίζω να νομίζει κανείς ότι βάφτισε τα λιθάρια και τα μπαλκόνια. Βάφτισε. Δεν είχαν εκεί. Γιατί δεν λέει βάψτε τους μεγάλους από εκεί. Όλος ο οίκος αυτή, όλος ο οίκος της Μοσφύλακος, όλος ο οίκος της Πεθανά. Ποιος δεν είπα να μας αποκλείσει ότι εκεί δεν υπήρχαν μικρά. Άλλωστε το μικρό δεν θέλει προπατορικό αμάρτημα, δεν έχει ανάγκη βαπτίσματος. Τι γινόταν για τα μικρά, τι είναι τρόπο το παιδί γινόταν το μικρό φίλος του Θεού, τι είναι τρόπο. Γιατί περιτώνει. Ο Χριστός μας δεν έχει περιτομή 8 ημερών. Δεν έχει το όνομά του Χριστό μας 8 ημερών. Ξέρετε ότι στην ακολουθία του βαπτίσματος υπάρχει μία μικρή ακολουθία που λέγεται τη ονοματοδοσία. Ιεραρχικός η ευχή της Εκκλησίας σε ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι από την ώρα που θα γεννηθεί. Πρέπει να καλείται αμέσως στο ιερεύ να δίνει τα κανονισμένα στευχά της Εκκλησίας της Τηλεχώ. Τις 8 ημέρες αναφέρει η νονά ή ο νονός με το παιδί για τη μητέρα είναι ακάθαρτος έρχονται στην Εκκλησία και δίνεται το όνομα του παιδιού. Υπάρχει μια μικρή ακουσία που λέγεται της ονοματοδοσίας. Είναι η 8η ημέρα που ο Χριστός μας επετιμήθη και πήρε το όνομά του. Και έπειτα μόλις τελειώσουν το πολύ οι 40 μέρες αν θέλουν και πρώτον 40, πολλοί
και γίνεται εκείνο που λέμε λείπει η μητέρα από την ωραία ακολουθία του παιδιού της, τουλάχιστον μόλις αραδίσει, αμέσως πρέπει να βαφτιστεί για να ενωθεί με τον Χριστό. Διότι γρηγορότερα είναι υπό την επίρρεια του Σατανά, εφόσον έπια γίνει δεκτικόν αγιασμού. Έχετε δει μόλις το παιδί βαφτιστεί, αμέσως ανοίγει το αρτοφόριο μέσα και το κοινωνεί ο ιερέας, το ενώνει δηλαδή με τον Χριστό. Και πλέον το παιδί, αν παραδεχτούμε για τον άλλο θα λόγο, φύγει από τον κόσμο αυτό, είναι συναρτημένο μετά των δικαίων, μετά των αγίων, μετά των θεσσοσμένων. Δράτω με βέβαια ακόμη την ευκαιρία να σας πω, εάν έχετε παιδιά βαφτισμένα, μικρά, τα οποία έφυγαν, έχουν το όνομά τους, έστω και αν έχουν το τέλειο βάφτισμα, διήρετος και πνεύματος, κολυμβήθρα, έχουν άερο βάφτισμα, έχουν διαραντισμού, δηλαδή βάφτισμα ανάγκης, οικονομία, όπως λέγεται πολλές φορές, που συμβαίνει αυτό το πράγμα, θα τα γράφετε στο χαρτί σας. Έχουν την ανάγκη της επικοινωνίας με τον Χριστό για τη θεία ευχαριστία. Μην πείτε είναι μικρά αυτά και δεν έχουν αμαρτήματα. Πρέπει και αυτά να κοινωνούν, να επικοινωνούν για του Αγίου Ποτηρίου. Όπως βάζετε τους μεγάλους, τους προσφυλείς σας, τους γονείς σας, τους αδέρφια σας, θα βάζετε και τα μικρά αυτά. Διότι και αυτά κοινωνούν, τρέφεται η ψυχή τους από το αίμα του Χριστού. Η θεία ευχαριστία, η οποία γίνεται εδώ, γίνεται και για τους νεκρούς. Ο Χριστός δεν είναι μόνο τον ζώντων Χριστός, είναι και τον κεκοιμημένο. Ως νεκρό και ζώντων, την εξουσία έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Επάνω δε, το Άγιο Ιστουκάριο, όπως σας έλεγα προχθές που μιλούσαμε κατ' επέκταση του θανάτου περί μνημοσύνων. Υπάρχει ολόκληρος η εκκλησία και η στρατωμένη και η θριαμβεύουσα. Μέσα στην εκκλησία είναι οκτός επάνω στο Άγιο Ιστουκάριο. Δεξιά του η Παναγία, από εδώ Άγιοι κλπ. Μπροστά βγαίνουν κάποιες μικρές καταλογίες των σημειωμάτων που θα δώσει ο καθένας για τους προσφυλείς να μελετηθούν, που θα φέρουν τον προσφορό τους, ή που υπάρχουν στα δίπτυχα της εκκλησίας, ή αυτούς που θα μνημονεύσουν οι άνθρωποι που κοιμώνται σπίτι τους. Το λέγω αυτό γιατί δεν ξέρουμε τι είναι τρόπο μπορούμε να ελεήσουμε τους κοιμημένους μας και άλλους ανθρώπους. Όταν γίνεται η προσκομιδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι στην εκκλησία. Πρέπει να είναι στην εκκλησία. Όταν ο ιερέας εκεί πέρα παλεύει στην προσκομιδή, ο καθένας απ' έξω μπορεί να λέει όσα ονόματα θέλει. Συμπεριλαμβάνονται εκεί πέρα μέσα. Είναι σώμα της εκκλησίας αυτά. Και κάνει μεγάλο έλεος ο άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν έχει ημοτήμη, δεν έχει χρήματα. Έλα να ελεήσεις πνευματικώς στην εκκλησία όταν γίνεται η ώρα της προσκομής. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε ένα κουδουνάκι μέσα. Και χτυπούσε ο ιερέας και οι πιστοί έφερναν υπόψη όλους τους ανθρώπους που ήθελαν. Φίλους, εχθρούς, γνωστούς και μη, ανθρώπους που δεν έχουν αφήσει κανέναν εδώ για να κάνει ένα μνημόσυνο να τους μνημονεύσει. Σήμερα αυτό έχει περιστοθεί στο Άγιον Όρος και σε μια σημεία ακούς μέσα το κουδουνάκι χτυπάει. Και κατεβαίνουν όλοι οι πατέρες από τα στασίδια τους, βγάζουν το σκούφο τους και το κρατούνε και μνημονεύουν τους γονείς των, τους προφυλείς των, όσοι θέλουν ανθρώπους. Και έτσι, επάνω στο Άγιο Δισκάριο είναι ο Χριστός. Είναι η Θεοτόκος για τη μερίδωση της αποχής. Ένα φύτα που έχει πάνω η προσφορά, να την προσέξω. Είναι οι Άγιοι και μπροστά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μνημονεύτησαν από την αγάπη των ανθρώπων και από την καλοσύνη του ιερέως. Επίσης, εκεί επάνω είναι και οι κεκοιμημένοι. Και εκεί λοιπόν όλοι η εκκλησία μαζί με τον Χριστό. Όταν λοιπόν αυτό το πάρει, ο ιερέας έρθει και το ρίξει μέσα στο αίμα του Χριστού, όταν γίνει μετουσίωσης, μετά το στεγνούμε. Η μεγαλύτερη ανακούφιση δεν υπάρχει από αυτή για τον άνθρωπο. Εμείς οι άλλοι θα προσέλθουμε αμέσως να κοινωνήσουμε, στο μεταφόβο. Εκείνοι θα κοινωνήσουμε εμέσως για τον τρόπο αυτού. Όταν παίρνει το Άγιο Δισκάριο ο ιερέας και ρίχνει μέσα τις ψυχές αυτές και λέγει «Απόκλινον Κύριε το τμήμα αιματίσου τα αμαρτία στον δούλο του τούτον». Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος να πας μια προσφορά στην εκκλησία. Δεν είναι θέμα αργυρολογήματος να δώσεις δύο δραχμές στον ιερέα να μνημονευτεί. Τα πεθαμένα. Θα το καταλάβεις αυτό όταν πας από εκεί και δεν σε μνημονεύουν από εδώ. Τότε θα καταλάβεις τι είπα να πει ορθόδοξη θυσία, τι είπα να πει αματωλό παπά, τι είπα να πει θυσία, τι είπα να πει προσφορά. Τα οποία όλα αυτά όπως βλέπετε καθημερινά σε θωριάζουν και τα βάλουμε και εμείς οι ορθόδοξοι. Αυτό είναι το κακό. Να μας βάλουν για το ρόδο το καταλαβαίνω. Ή δεν το έχουν πιάσει άνθρωποι ή από κακία. Αλλά εμείς αυτοί να μην ξέρουμε την αξία αυτών των πραγμάτων είναι μεγάλο λάθος. Θυμούμε μια πολύ σοβαρά κυρία και πολύ πιστή
η οποία έβαζε πάντοτε τους προσκυνήσεις. Αυτή είχε και ένα μικράκι, αδερφάκι μικρό, Αντώνη, θυμούμε το όνομα, το οποίο δεν το έβαζε, ότι ήταν μικρό αυτό. Και του παρουσιάσει λοιπόν τον αυτό και του λέει, Κατίνα, λέει, γιατί δεν γράφεις λέει, και εμένα, γιατί δεν μου στέλνεις και εμένα, λέει, κάνω ποτηριγάλα, λέει. Στέλνεις όλους τους άλλους, λέει, εμένα δεν μου στέλνει τίποτα. Και κατάλαβε, που δεν το έγραφε το χαρτάκι εκείνο εκεί το μικρό. Λοιπόν, για να επανέλθουμε. Ο ίδιος βαπτισμός είναι στην εκκλησία από εσείς εξ αρχής. Διότι δεν υπάρχει τρόπος, αν εδώ μεταξύ πεθάνει ο άνθρωπος, πρώτον 30 ετών, και δεν υπόσχεται κανείς, ότι μα τον πόλεμο πήγε με ένα αυτοκινητικό δικτύωμα, τι τρόποι μάλιστα τώρα που είναι στη μόδα, τι τρόποι που έχουν γίνει και φεύγουν καθημερινό, οι γένειες ολόκληρες και τα λοιπά, ξεχειρίζονται, να είναι βάπτιστος άνθρωπος, πού θα παρουσιαστεί. Δεν έχει θέλει μένα στα μαρτυρία, θέλει άγιος, έτσι. 30 ετών είναι δυνατόν να ζει άγιος. Αλλά αν ήταν στο πατρικό νόμισμα, πού θα πάει αυτό. Και το αναφέρει αυτό το πράγμα ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο προς Κολασσαί. Δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει τη γραφή προθέσεως και αν το έχετε βρει αυτό. Ακούστε πως λέγει ότι αντεκατεστάθη η περιτομή δια του βαπτίσματος, του ηλίθιου βαπτίσματος. Βλέπετε μη τη συμμαθέστε ως λαγαγών δια της φιλοσοφίας και της ταινής και είδα πάρει. Σας διαλάζει κανένα λέει, σας λέει εξυπνάδε. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, σύμφωνα με το μυαλό των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και, και ού κατά Χριστόν, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα του Θεού και ο σωματικός, το Χριστό. Και εσέ εν αυτό πεπληρωμένη, ως εσύ η κεφαλή πάσης αυτής και εξουσίας, δηλαδή ο Χριστός. Ενώ εν το οποίο και περιτιμήθητε περιτομή αχυροποιήτω εν διαπεκριβήτη του σώματος των αμαρτιών της αρκώς, εν τη περιτομή του Χριστού συνταφέντες αυτό εν το βαπτίσματι, ενώ και την ηγέστητε δια της πίστεως της ενεργείας του Θεού του εγκύραντος αυτών εκ των νεκρών. Περιτομή λέγει δια του βαπτίσματος εταπτοποιήθη σήμερα. Πώς λοιπόν εγώ μπορώ να σωθώ αν πεθάνω πρώτων 30 ετών? Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος. Πρέπει απαραίτητος να μπει στον πρέπει να ταθεί, όπως είπε εκείνον των εκλεκτών Νικόδημων ο Χριστός μας. Η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου διήλατρος και πνεύματος είναι της εκκλησίας μας παράδοση. Σήμερα έρχονται παιδιά, έπειτα από 100 γενναίες, να διδάξουν τη γιαγιά, τη μάνα, την Ορθοδοξία, ότι είχε κάνει λάθος. Διότι ο Προτεσταντισμός, όπως ξέρετε, ήρθε επιστηνής έπειτα από 1500 χρόνια. Εάν πολλαπλασιάσουμε 5 γενναίες σε κάθε 100 χρόνια, γιατί κάθε 20 χρόνια έχουμε γενναία, τώρα μάλιστα και γρηγορότερα, θα βάλουμε 5, 15, 75. 75 γενναίες έχουν περάσει από τότε που η Εκκλησία εβάστιζε τη γραία, τη μητέρα, τη γιαγιά, η Ορθοδοξία. Και έρχονται τώρα, όχι τα εγγόνια, τα παλιόπαιδα, τα τελευταία, και να σου λένε ότι έρχαμε λάθος. Δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να βαφτίζει, δε αλλιώς. Είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Να έρχονται να δείχνουν τραμπελοχόραφα τον παππού τα εγγόνια. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Θα σας μεταφέρω τρεις αποστολικούς πατέρας. Να δείτε τι λένε, ότι δεν υπάρχει σωτηρία να βάφτισε το άνθρωπο. Από τις ημέρες εκείνες που δεν υπήρχαν ούτε αιρέσεις, ούτε διακριτισμοί, ούτε σοφιστίες, ούτε τίποτα. Αλλά απλά εξέφεσαν τα πράγματα πώς έχουν. Παράδειγμα, υπάρχει ένας αποστολικός παρτήρ, ο οποίος θα ακούει το όνομα Ερμά. Δεν ξέρω αν διαβάζετε την πατρολογία ποτέ σας, στον πρώτο τόμο θα τον βρείτε πρώτο-πρώτο. Λέει λοιπόν το εξής. Πριν ο άνθρωπος παραλάβει ανθρώπινο όνομα Υιού Θεού, είναι κατεγνωσμένος κατά αυτού θάνατος. Πριν πάρει, λέει, όνομα από το Θεό, δηλαδή το όνομα του Άγιου αυτό που παίρνουμε στο βάπτισμά μας, είναι δικασμένος, λέει, σε θάνατο. Είναι άξιος θανάτου. Αλλά όταν λάβει εκείνο το σημείο του νερού, ελευθερούται του θανάτου και παραδίδεται στην ζωή. Ποιο είναι το σημείο? Εκείνο δε το σημείο είναι το είδωρο. Ισό κατεβαίνωση οι άνθρωποι ένοχοι θανάτου, κατεβαίνουν ένοχοι, αλλά ανεβαίνωση είναι τυπωμένη την ζωή, φραγισμένη ζωή. Και εις εκείνους λοιπόν τους βαπτιστέντες είναι δεδηλωμένον εκείνο το σημείο
όπερ μεταχειρίσουμε ή να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού. Παίρνουμε τη φραγίδα πλέον του Αγίου Πνεύματος, ότι εξάφουμε και ανέσουμε και δικαιούμεθα να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Ο συνέκριμος αυτού του Αποστόλου Παύλου ο Βαρνάβας λέγει περί του βαπτίσματος και της καθάρσεως των αμαρτιών τα εξής. Και είναι ποταμό έλκον εκ δεξιών. Υπάρχει ένα ποτάμι, λέει, που κατεβαίνει δεξιά. Και ανέβαιναν εξ αυτού δέντρα ωραία. Και είδε ότι έβγαιναν δέντρα ωραία το ποτάμι αυτό. Και ως εάν φάγει εξ αυτών, ζήστε εις τον αιώνα. Τούτο λέγει ότι εμείς μεν κατεβαίνομεν εις το είδος, γέμοντες αμαρτιών και ρήπου, φορτωμένοι με αμαρτίες και με ρήπου. Και αναβαίνουμε καρποφορούντες σε την καρδία των φόβων και την ελπίδα εις τον Ιησού, έχοντες εν το πνεύμα. Και όσαν φάγει από τούτον, ζήσετε εις τον αιώνα. Τούτο λέει όσαν χρησί, ακούσει τούτον καλουμένον και πτεύσει, ζήσετε εις τον αιώνα. Ο δε Θεόφιλος Αντιοχίας, παλιό πατήρ, δεκλησίας, ανεπηρίαθος από τις αιρέσεις και τις οφησίες, λέει. Έτσι μην και ευωγήθη υπό του Θεού τα εκ των υδάτων γενόμενα. Βλογημένα λέω ότι γίνεται λέει μέσα στο νερό. Όπως ή και τούτο η δείγμα του μέλλειν λαμβάνει στους ανθρώπους μετάνοιαν και άφηση των αμαρτιών διείδατος και λουτρού παλιγενεστίας. Πρωτοσάδε μας λένε σημαίνει λέει την αναγέννηση. Εδώ λέει παλιγενεστία, καινούριος άνθρωπος γεννιέται ξανά εξίδατος και πνεύματος, όπως είπε τον ποτέ καλόν εκείνον Νικόδημον ο Χριστός που διαβάζουμε στο γράμμα κεφάλαιο του Ιωάννου. Νικόδημε εις ανάγκη από γέννητη εξίδατος και πνεύματος. Μάλιστα αυτό σε νόμιζε ότι πρέπει να μπει στην κοιλιά του μάνας στον Εξανίδη. Μπορώ εγώ λέει γέρος άνθρωπος τώρα να μπω λέμε. Δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Εξίδατος και πνεύματος. Κολυμπήθρα όπως σας είπα κι άλλοτε δεν είναι κουμπαριά. Δεν είναι αμαρτία. Είναι μυστήριο μέγα. Είναι τάσος. Χάστετε το παιδί και ανήκατε. Αν είναι μεγάλος που έχει έρθει τώρα στο χριστιανισμό, με γεια με χαρά. Γι' αυτό. Κατά συνέπεια, το ίδιο λέγει και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, πρώτη αυτή. Μάλιστα έχει ωραία λόγια ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, τι βγαίνει από το βάπτισμα. Βαπτιζόμενοι λέει φωτιζόμενα. Φωτιζόμενοι ιοποιούμεθα. Ιοποιούμενοι τελειούμεθα. Τελειούμενοι αποθανατιζόμεθα. Εγώ φυσικήν είπα θεοί εσέ και ή της του πάντες. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να το πιστέψουν αυτό το πράγμα και στέκονται στη λογική, όπως σας είπα, και γρηγορότερα. Τώρα, αναφορικώς με το βαπτιστέρι, φορεσέντε μαθητεύσετε πάντα έτσι, ο πιστέψας και ο βαπτιστής σωθήσετε, εδώ στέκονται ορισμένοι. Και σας είπα ότι αυτό αντικαταστάθη, που ήταν η περιτομή, αντικαταστάθη δια του νηπιοβαπτίσματος και σας μίλησα σχετικώς. Ο επίσκοπος Ειρηναίος, Λουγδούνων επίσκοπος, πέμπτος αιών τώρα, αυτό σας μιλώ, ακούστε τι λέγει. Ο Ιησούς Χριστός ήλθεν ή να σώσει πάντα ανθρώπους. Όχι μεγάλους, πάντα ανθρώπους. Του τέσσει τους δια αυτού αναγενωμένους και τα βρέφη και τα παιδεία και τους νέους και τους γέροντες. Ποιον θα ακούσω εγώ τώρα, τον Λούστερο θα ακούσω. Το 1500 ή θα ακούσω τον Ειρηναίο του 5ου αιώνα. Πρώτο χέρι. Δεύτερο. Ο Οργένη. 185 μετά Χριστόν. Λέγω, η Εκκλησία παρέλαβε παρά των Αποστόλων την παράδοση του βαπτίζουν και τα νήπια. Τα νήπια βαπτίζονται διά την άφεση των αμαρτιών. Όπως αποποιούνται εκ του γενεολογικού ρήπου. Ένα νομίες συνελήφθην και να μαθήσετε εκεί σε μηνύτερ μου. Δεν έχει δικαιά στα αμαρτίες που να. Έτσι. Αλλά φέρει το προφατορικό αμάθημα. Έχει ανάγκη από κέντρωμα. Τι σας είπα ένα βράδυ. Παίρνουμε ελιά και βγαίνει αγριά. Και έχουμε ανάγκη να το κεντρώσουμε. Παίρνουμε πορτοκαλιά και βγαίνει νεραδιά. Και έχει ανάγκη να το κεντρώσουμε. Έτσι το θέμα του ανθρώπου έχει ανάγκη αυτού του μεταβλητισμού. Ο δε Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, όπως ξέρετε, τρίτον προς τον τέταρτον αιώνα, λέει «Πάσος καιρός εκκλήσεως». Παρά πάσα στιγμή, νύχτα, μέρα, πρωί, βράδυ, μπορείς να εκκλησείς. Επειδή πας αναλύσεως, διότι μπορεί να φύγεις. Να αναλύσεις, να φύγεις από τον κόσμο του Θεού. Νύπιον εκκλησείς.
μίλαβε το καιρόν η κακία. Εκβρέψε τα αγιαστήτω. Εκ των ήχων καθιερωθήτω το πνεύμα. Εγώ αυτά βρισκώ και αυτά θα μπορούσα να απαντήσω στον αδελφό αυτόν, ο οποίος μου άφησε το σημείο μας. Εκείνο που θα ήθελα ακόμη να σας πω το εξής, ότι οι πατέρες της καθαγέννης συνόδου στον 121 όρο τους μιλάνε περί του υπερορισμού και λένε να καθαίρεται αυτός ο οποίος δεν βαφίζει τα μικρά παιδιά. Κάποιος κληρικός σε παραδείγμα, δεν έχει τίποτα μικρό. Άστο. Να καθαίρεται ο οποίος δεν το δέχεται, όχι βέβαια για εξελιμμένα στα αμαρτία, αλλά και το προπατορικό αμάρτημα. Ήρεθεν λέγει, ήρεθεν, ήθελε, θέλει, είναι. Οτιδήποτε τα μικρά και νεογέννητα, εκ των γαστέρων των υπέρων βαπτιζόμενα, αρνείται ή λέγει η σάφηση να αμαρτιών, θα βαπτίζονται. Μηδέν δε εκ του Αδάμ έχει προγονική αμαρτία, ότι δεν έχουν προγονική αμαρτία και καταστήνεται εφόσον δεν έχουν κι άλλε περιμένε, δεν πρέπει να βάσκεται. Το οφείλον καθαρτίνε το λουτρό τη παλιγενεσία, ανάθεμα ή. Υπάρχει κανόν το 121 τη εγκαρταγένεια στην όλη. Μην λοιπόν το θεωρούμε αστείο και στεκόμαστε σε λόγια ανεύθυνα, τα οποία κρίνονται στη λογική και όχι το πνεύμα της Εκκλησίας και του Θεού. Δεν έχω μαζί μου τρόπο να βοηθήσω περισσότερο. Αυτά που είχα ως εμπερίστατος βρισκόμενος μεταξύ σας, ούτε είχα υπόψη μου μπορεί να μου τεθεί τέτοιο ερώτημα, σας τα παρουσίασα. Βγάζω το συμπέρασμα, δεν ξέρω αν το βγάζετε κι εσείς, ότι είναι ανάγκη ο άνθρωπος ή δυνατόν από την ίδια ημέρα που είχε γεννηθεί να βαπτιστεί. Για να ενωθεί με τον Χριστό, ώστε να έχει αγιασμό και συνάφεια με τον Χριστό. Τώρα, για το δεύτερο μέρος που είπε εδώ αυτή η ψυχή, ότι πάλι ήκουσε από τον ίδιο ομιλητή του ραδιοφώνου ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να εξομολογούμεθα σε ανθρώπους, αλλά απευθεία στο Θεό. Λέγω, όπως είπα και προημίου, ότι απήντησα πώς έχει το θέμα. Και ότι δήθεν οι Απόστολοι δεν γράφουν και δεν προτρέπουν εξομολόγηση, αλλά βάπτιση. Και αυτό το είπαμε, ότι η εξομολόγηση είναι για τους βαπτισμένους, δεν είναι για τους αβαπτίστους. Για βάπτιση, η άπτιση είχαν ανάγκη βαπτίσεως, γι' αυτό το έπεσε σε βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν έχει υπόψη, καθαρίζει όλα τα αμαρτήματα. Δεν εξομολογείται για να βαπτιστεί. Πιστεύει το βάπτισμα και το Χριστό και βαπτίζεσαι. Όσο αμαρτήματα κάνει εκ των υπέρων, αυτά θα εξομολογείται. Με εκείνα θα έχει λογαριασμό με την Εκκλησία, διαμέσου δηλαδή του κλήρου. Αυτά αναφορικώς με το πρώτο αυτό ερώτημα. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο υπάρχει εδώ στις σημειώσεις μου είναι το εξής. Γράφει μια ψυχή. Πώς μπορούμε να λέμε τη μητέρα του Ιησού Αγία και μάλιστα Παναγία καθήν στιγμή Άγιος ξέρουμε ότι είναι μόνον ο Θεός? Δεν είναι μόνο αυτό ερώτημα των ετεροδόξων, που προφανώς αυτό από εκεί προέρχεται, δηλαδή από τους ανθρώπους που απορρίπτουν την Παναγία μας. Σκανδαλίζεται από τη λέξη Αγία και μάλιστα Παναγία. Γιατί εμείς μιλάμε σε υπερθετικό βαθμό, δεν στεκόμαστε Άγιος, αλλά λέμε Πανάγιο, δεν λέμε Αγία, λέμε Παναγία. Δεν λέμε Βασίλισσα, λέμε Πανβασίλισσα. Δεν λέμε Άναστα, λέμε Πάντα Άναστα. Σαν όλες τις αρετές της Αγιότητας να τις δίδουμε σε αυτή. Τι σκανδαλίζονται. Ηλεκτρική εκένωση γίνεται όταν ακούνε τέτοια λόγια για την Παναγία μας. Και θυμίστε πάλι και είναι εγγεγραμμένα αυτά στις ομιλίες που κάναμε στη σειρά, πόσα είπαμε για την Παναγία μας και πώς δικαιολογήσαμε όλα αυτά τα ωραία που έχει για την Παναγία μας η Ορθόδοξη Εκκλησία, και αν θα σας έλεγα ότι αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που
που θα έπρεπε να έχει ακόμη για αυτό το πρόσωπο, το μετά Θεόν πρόσωπο. Αλλά εμείς μπορούμε να λεγόμεθα Άγιοι. Πώς λεγόμεθα? Άγιοι αδελφοί. Δεν είναι εντολή Άγιοι γίνεται καθώς ο πατήρ μου έτσι ουρανής Άγιος εσύ? Πώς εμείς μπορούμε να λεγόμεθα Άγιοι και η Παναγία δεν μπορεί να λέγεται Αγία, η Παναγία? Τι είναι εκείνο που σε σκανδαλίζει? Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα εν σχέση με ένα θα σας πω. Γιατί οι απάντησες λένε, δεν το λέγει η Γραφή, δεν το λέγει η Γραφή. Και αυτοί ότι δεν λέγει η Γραφή, το απορρίπτουν. Δήθεν, ότι δήθεν η Γραφή τα έχει όλα μέσα. Πόσον η Γραφή, δεν ξέρω αν ξέρετε, δεν τα έχει όλα μέσα. Ο Ιωάννης λέγει, υπάρχει κι άλλα λέει, που είπε και κήρυξε ο Χριστός και έκαμε, που αν γραφούν καθέν, ουδε ο κόσμος όλος πρόκειται να χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Είδε το λέει το βιβλίο του. Το λέει στο τέλος του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Το 21ο, στο τέλος, γράφει αυτά που σας λέγω. Εκτός αυτού, ο Χριστός μας έμεινε 40 μέρες στη γη και ομιλούσε με τους μαθητάς του τα της βασιλείας των ουρανών. Πού είναι γραμμένα αυτά? 40 μέρες έγλυκε. Πού είναι γραμμένα αυτά? Εκτός αυτού, στο τέλος προς Κολοσσαίους επιστολή λέγει το εξής ο Παύλος. Την επιστολή μου λέει αυτή να τη δώσετε λέει και στην εκκλησία των Λαοδικαίων και να πάρετε λέει και την επιστολή της εκκλησίας των Λαοδικαίων να τη διαβάσετε εσείς. Πού είναι η επιστολή προς Λαοδικείς? Τι λέει ψέματα ο Παύλος? Και τι έγραφε αυτή μέσα η επιστολή προς Λαοδικείς? Κύριοι Προτεστάντε, Ιεχωβίτε, ξέρω εγώ, όσοι είναι γραμμένα όλα εδώ πέρα μέσα, τίποτα δεν είναι γραμμένα. Σταγόνα το ωκεάνο είναι γραμμένα. Εδώ απλώ είναι ορισμένα πράγματα, το τι έκανε ο Χριστός, και είναι αρκετά αυτά αν ο άνθρωπος θα δεχτεί να σωθεί. Τι κήρυξε, τι να κάνουμε, να βαφτιστούμε, να κοινωνούμε το σώμα του, αναμαρτάνομαι να λέμε τις αμαρτίες μας κλπ. Κλπ. Ορισμένα συγκεκριμένα πράγματα συνοπτικώς, τα οποία παρουσιάζει και είναι αρκετά. Αλλά υπάρχει το εξής. Ο Πέτρος όταν θέλει να υπενθυμίσει στους δικούς του και γενικά στους ανθρώπους που αποτείνεται δια των επιστολών του των καθολικών, γράφει στη δευτέρα του επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, θα διαβάζω από στίχο 16-14. Ούγαρ σε σφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν τι του Κυρίου ημών. Αυτά που σας λέμε λέει δεν είναι παραμύθια. Δεν τα ακούσαμε απλώς εκ παραδόσεως εμείς. Αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Από κοντά λέει τα ζήσαμε λέει αυτά τα πράγματα. Και φέρνει ένα παράδειγμα στη μεταμόρφωση. Λαβών γάρ παρά Θεού Πατρό τιμήν και δόξαν φωνή εν εχθήσεις αυτό τι άστε υπό τις μεγαλοδερπούς δόξεις. Ούτως εσύν ο Υιός μου αγαπητός, είσαι εγώ ευδόξησα. Και ταύτην την φωνή, εμείς ηκούσαμε εξ ουρανού. Ήμουνα εκεί, σαν να λέει, γιατί ο Πέτρος ήταν εκείνος ο οποίος είπε στον Κύριο, Κύριε καλώνεσαι, λέει, μην εώδε, να μείνουμε εδώ επάνω στο Θαβόρ, να κάνουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια με το Μωσή και μια τον Ηλία. Δεν πρόλαβε να τελειώσει, μια φωνή από την Εφέλεια πάνω του λέει, σαν έλεγε στον Πέτρο, Πέτρε, πρόσεξε, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ηγόκησα, αυτού ακούεται. Δηλαδή, άσε τα, φτιάξουμε την έννοια να μείνει εδώ και να κάτσει, να παρακοιμάσει να ξεκαλοκαιριάζει. Τότε ήρθε να αποθάνει. Και αλλή μονό σου αν δεν πεθάνει αυτός Πέτρε. Και του τα είχε πει και γρηγορότερα, πήγαινε πίσω μου Σατανά. Αλλά και πάλι, μια δεύτερη φορά, βάζει το δικό του μπροστά. Ίσως να μην ήθελε να κατέβει κάτω ο Κύριος για να τον φωνεύουν οι άλλοι, αν τα βλέπε και λέει είναι καλύτερα να κάτσουμε εδώ, έχει θυσία εδώ επάνω. Και ακούει τότε τη φωνή και λέει, ούτως εσύ ο Υιός μου αγαπητός, ισόν εγώ ευδόκησα. Και τάφη λέει τη φωνή, εμείς ηκούσαμε εξ ουρανού, ενεχθήσαν. Συν αυτό όντες που είμαστε μαζί, εν το όρι το Αγίο. Προσέξτε με, εν το όρι το Αγίο. Ότι το Θαβόρ, το χώμα, λέγεται Άγιον Όρος. Ναι, λέγεται Άγιον Όρος. Και αν αυτό που πάτησε ο Χριστός είναι όρος Άγιον, η Θεοτόκος
που τον εκράτησε 9 μήνες στην κοιλιά της, δεν είναι Αγία αυτή. Τα ζυθάρια είναι Άγια και η Παναγία Μητέρα του δεν είναι Αγία. Καταλαβαίνετε, ε? Πού πηγαίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι αυτοί οι σύγχρονοι. Είναι τολμηρά αυτά τα πράγματα τα οποία λένε κατά της Παναγίας μας. Έχουμε να μην τα λάβει σοβαρός υπόψη και να βρει έναν τρόπο να τους διαφωτίσει. Αλλά δεν θέλουν. Με πείσμα έχουν κλείσει την πόρτα προς τα εκεί. Τώρα, γιατί, πώς έβαλαν βουλοχέρι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγωισμός ίσως, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Όμως, να ερχόμεθα να τα δούνε αυτά. Εμείς όμως, μην παρασυρώμεθα από αυτά. Στη συνέχεια, έχει ένα άλλο, που είναι λίγο ακαθόδες. Μίλησα και προχθές. Όμως, να μου επιτρέπετε διαφωτιστικώς να απαντήσω και σε αυτό όσο μπορώ. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποφεύγουμε τον κλήρον, κύριε Παναγόπουλε? Είναι εξαιτίας προφανώς το σύνομα αυτό από αυτά που συζητούσαμε προχθές περί κλήρου, ποια θέση πρέπει να δίνουμε μέσα μας στον επίσκοπο, στον κληρικό, έστω και αν είναι αμαρτωλός κτλ. Κτλ. Λοιπόν, φαίνεται από εκεί ξεκινάει αυτό. Πάντοτε έχει χάρη. Η απάντηση, η στάνταρ, δηλαδή η μονότονη με μια απάντηση είναι: δεν έχει πάντοτε χάρη, αλλά μεταδίδει πάντοτε χάρη. Ορθόδοξος ιερεύς δεν έχει δικιά του χάρη, αλλά το πνεύμα μεταδίδεται δι' αυτού. Μεταδίδει χάρη. Και σε έκανα λιανά, όπως σας είπα, ούτε βαφτίζει αυτός, ούτε εξομολογεί και συγχωρεί αυτός, ούτε κοινωνεί αυτός, ούτε ευλογεί αυτός. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον, ο Χριστός δει αυτού. Οι άλλοι λένε εγώ σε εξομολογώ, εγώ σε συγχωρώ. Αυτός λέγει «Σι Κύριε, ως της είπα». Όσα λύσετε επιζητή δεδεμένα και όσα δέσετε δεδεμένα, λύσετε του δόλου σου τούτου. Άλλωστε στη βάπτιση λέει «Εγώ σε βαπτίζω». Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού στο όνομα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε αυτή ήταν η εντολή εκ μέρους του Χριστού. Πορεφέζες λέει μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όχι την αγιοσύνη σας, βαπτίζονται στο Άγιο Πνεύμα να του βαπτίζετε. Εσείς θα είσαστε τα όργανα. Στέφεται ο δούλος του Θεού. Όχι εγώ σε στεφανώνω, στέφεται. Τη δούλη του Θεού τάδε στο όνομα του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κατά συνέπεια, όχι έχει πάντοτε χάρη, αλλά μεταδίδει πάντοτε τη χάρη. Θα πει κανείς πάντοτε, εφόσον είναι αμαρτωλός, εφόσον είναι φαύλος, μεταδίδει χάρη, εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί από την Εκκλησία, για λογαριασμό της οποίας εδίδασκε, έκανε τα μυστήρια, ενεργούσε. Οποιαδήποτε άλλη αμαρτία και αγάνει, δεν φεύγει η χάρη. Πρέπει να τον αποκόψει η Εκκλησία, να στεχεί τη χάρη του, να μην μπορεί να ενεργήσει μυστήρια και τα υπόλοιπα της Εκκλησίας. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ένας έκανε ανακομιδή του λιψάνου του αδελφού του και τον βρήκε την Πανιέων, άλλοτον. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μέσα στους συγγενείς. Όταν δουν τον άνθρωπό του να είναι συμπανιέως, άλλωτος, εκεί ή κομμάτια μαύρα, κρέα και ούτω καθεξής. Σε αυτές τις περιπτώσεις δράπανε την ευκαιρία να σας πω ότι πρέπει να κληθεί αρχιερεύς. Υπάρχει ειδική ευχή για να λυθεί το σώμα αυτό. Επιτρέπει ο Χριστός μας να φανεί κατά την ανακομιδή και γι' αυτό η Εκκλησία μας εκτεθεί στα 3 χρόνια ανακομιδή, ώστε αν τυχόν τα έχει μπλέξει αυτό στη ζωή του και έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την Εκκλησία, με τον Χριστό, με τον κλήρον κλπ. Να σπέβει, να του λύει αφενός το σώμα, να το παραδίδει στο χώμα, ταυτόχρονα τον βοηθήσει δια της θείας ευχαριστίας, δια των νοσήνων κλπ. Όσο μπορεί τον άνθρωπο αυτόν μέχρι που θα κλείσει η αυλαία της Δευτέρας Παρουσίας. Όταν λοιπόν ερέθηκε μπροστά σε αυτό το γεγονός του αδελφού του, έφερε να συμβουλευτεί τι μπορεί να κάνει. Του είπανε ότι πρέπει να πας να μιλήσεις στον αρχιερέα το γεγονός. Επήγε λοιπόν και το είπε του αρχιερέου. Του λέγει γιατί έμαθε ότι
είχε έλθει σε ρήξη με τον αρχιερέα των προηγούμενων. Τον είχε εξυβρίσει, τον είχε, και αυτός φαίνεται τον κατηράστη, δεν ξέρω, γιατί λέει να έρθει εκεί πέρα ή υποκατάραν ιερέως υπέρθε και. Πηγαίνει λοιπόν στον αρχιερέα και του λέει αυτό και αυτό συμβαίνει. Του λέει πού το αποδίδεις, τι ξέρεις από τον αδελφό σου. Είπε λοιπόν ότι ως πληροφορούμε, λέει, από τους γεροντοτέρους, ότι με τον προηγούμενο επίσκοπον είχε έρθει σε ρήξη. Τότε λέει πρέπει αυτό να του διαβάσει. Λέει, πού είναι, λέει αυτός. Αυτός λέει δεν είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία τώρα. Αυτός είχε Τουρκία, ο επίσκοπος. Είχε περάσει προς τα εκεί, στον Ισλαμισμό. Είχε τα χρόνια της Λογοκρατίας. Μα αυτός λέει πληροφορήθηκα ότι ετούρκεψε. Εφόσον ζει, έστω και αν ετούρκεψε, εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ευχή. Δεν πιάνει τη δικιά μου ευχή. Η δικαιοδοσία είναι δικιά του. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Μπορούσε να αυτός εγκατέλειψε. Μπορούσε να αυτός ετούρκεψε. Μα σε τόση δεν γίνεται τίποτα. Οι μέρες περνούσανε και καταλαβαίνετε τι σοκ είχε ο άνθρωπος μέσα του. Πήγαινε, του λέει, να τον βρεις και να τον μιλήσεις στο θέμα. Πράγματι λοιπόν, αυτός εκείνησε και πήγε και τον βρήκε. Του λέει, εσείς είσαστε ο τάδε και λοιπά. Λέει, ναι, εγώ είμαι. Αυτό και αυτό λέει μου συμβαίνει. Βγάλαμε, λέει, τον αδερφό μου και τον βγάλαμε, λέει, την πανιέα, ο άλλο. Και μάθαμε, λέει, από τους γεροντοτέρους ότι κάποτε είχε τέτοιες ρήξεις, ξέρω εγώ. Έλα, του λέει, να του διαβάσει μια ευχή. Δεν βλέπεις, του λέει. Τυφλός είσαι. Λέει, τι να δω. Εγώ δεν ανήκω στην εκκλησία αυτή πλέον. Τι να κάνω. Ξαναγυρίζει ο δεσπότης. Ο δεσπότης τίποτα του λέει. Εγώ εφόσον ζει αυτός, περίμενε να πεθάνει αυτός και εγώ θα του διαβάσω. Τα πράγματα δεν γνωστήκαν πάλι. Ξαναγέννη και άρχισε να τον εκλυπαρεί. Κάμε αγάπη, κάμε ξέρω εγώ τι, έλα, ξέρω εγώ τίποτα. Μπα περιπτώσει, εκάμφθη αυτός και του είπε το εξής. Πήγαινε και λέει, κρυφά όμως πρόσεξε για το κεφάλι μου κόπεται. Να βρεις ένα πετραχύλι και να έρθεις το βράδυ αργά στο νεκροταφείο. Και εγώ θα βρω έναν τρόπο να έρθω εκεί. Και θα δούμε τι θα γίνει. Πράγματι λοιπόν, αυτός πήγε, βρήκε κάποιο πετραχύλι εκεί, δεν ξέρω πού, το βρήκε και πήγε σύμφωνα με το ραντεβού και πήγε εκεί πέρα. Βάζει το πετραχύλι ο Τουρκέψας αρχιερέας και διαβάζει τον ύψανο. Όταν τελείωσε την μελέτη, το διάβασμα αυτό, γιατί γονατίζουν επάνω στον τάφο. Ή δυνατόν απάνω στον νεκρό. Γιατί ο αρχιερέας είναι εικόνα του Χριστού ζωντανή. Ας κατεβάζουμε εμείς και του κάνουμε μια δεκάρα. Δεν έχει κανένα ρόλο. Με εικόνα ζωντανή του Χριστού ο αρχιερέας. Εν πάση περιπτώσει, όταν τελείωσε, ραπ, έμεινε χώμα η κόκαλα. Όταν το είδε ο Τουρκέψας αρχιερέας αυτό, γυρίζει τώρα να κάνει προσευχή δικιά του και λέει, Χριστέ μου, ακόμη με ανέχεσαι. Και αυτό έγινε αιτία να ξαναγυρίσει και να μαρτυρήσει στο χριστιανισμό. Για καμιά αιτία δεν περιορίζεται η χάρη και δεν ενεργεί η χάρη από τον αρχιερέα ή από τον ιερέα, εκτός η ίδια εκκλησία που του έδωσε αυτό το δικαίωμα να κάνει αυτά τα πράγματα, τα μυστήρια κλπ. Τούτο αποκόψει, τούτο πάρει αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό λέει καθερίστο, καθερίστο, εγώ που σου έδωσα το δικαίωμα και βάσει αυτού του δικαιώματος κάνεις μυστήρια πράγματα κλπ. Εγώ σου το αφαιρώ. Μέχρι εδώ, παρακάτω. Αυτό το μόνο θέμα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Κατά τα άλλα, αν είναι φαύλος κλπ. Αν είναι αμαρτωλός, αν είναι συμφερτολόγος, αν είναι ξέρω εγώ τι κλπ. Αυτό δεν δυσκολεύει την χάρη. Τι είναι που δυσκολεύει την χάρη και πρέπει να προσεχθεί μέρο του ανθρώπου, είναι αυτό που σας λέγω, να προσέχει την περίπτωση εάν έχει σχέση με την Εκκλησία ή όχι. Μήπως είναι αποκεκωμένος, μήπως είναι καθερεμένος. Τώρα λένε ορισμένοι στην περίπτωση αυτή μια εύκολη απάντηση. Ναι, που μπορώ να πω σε ένα μικρό ποσοστό, 1-2% μπορεί να έχει κάποια αληθοφάνεια. Αλλά γενικότερα όμως δεν είναι. Και πού ξέρω εγώ, λέει, τι είναι αυτός, αν είναι εντάξει ή αν είναι μπλεγμένος ή αν είναι ξεμπλεγμένος. Τι ξέρω εγώ. Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω απλά. Πρόκειται να πάρεις ένα χωράφι 100 μέτρα και πας και βάνεις δικηγόρο να δει πως είναι μπλεγμένο ή αν είναι ξεμπλεγμένο. Αν
υπάρχουν καθαροί τίτλοι, να στο ξεμπλέξει ο δικηγόρος για να πάρεις ένα χωράς που θα μείνει εδώ. Αν λοιπόν δεν έφτασε στα αυτή σου, από αφέλεια έφτασε στο πρόσωπο εσύ αυτό, το πρόσωπο του έβλεπε στο Θεό κλπ. Ο Θεός θα τα φέρει έτσι τα πράγματα μελλοντικώς, να πληροφορηθεί ότι αυτό που έκανε δεν το έκανε σωστά. Από εκεί και κάτω ενήργησε και βρες τον τρόπο να τακτοποιείς αυτά που εδιαγνύασε πράγμα. Από τη στιγμή όμως που πληροφορείσαι, που μαθαίνεις πώς έχουν τα πράγματα και εσύ εξακολουθείς να κάνεις το δικό σου, είσαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού. Κάθε άνθρωπος, μάλιστα για ψυχής θέματα, πρέπει να κόπτεται. Όλα τα άλλα αν τα χάσει δεν είναι τίποτα. Εάν χάσει την ψυχή είναι σοβαρό θέμα. Και ο Χριστός, ο οποίος βλέπει τον καθέναν πώς θα βλέπει τα πράγματα και από τι ελαττήρια κινείται, από ζήλο, από στενοφορία, από κακία, ξέρω τι, τον οικονομεί κατά αναλογία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία περίπτωση που να μην ενεργεί η χάρη ή μόνο αν είναι αποκεκμένος, αν είναι καθαρισμένος από την Εκκλησία. Του έχει αφαιρεθεί η χάρη που του εδόθη από την Εκκλησία. Στη συνέχεια εδώ μπροστά μου έχω ένα άλλο πράγμα, το οποίο και αυτό φαίνεται απορρέει από τη συζήτηση που κάναμε περί μνημοσύνων προχθές. Τα κόλληβα λέγει. Πώς συσύλθωνε στην Εκκλησία, κύριε Παναγόπουλε? Δεν είναι θέμα συμφέροντος των ιερέων για μνημόσυνα, για τριτάγια κλπ? Και τι είπαν αυτοί κόλληβα? Ευχαριστώ. Δεν είναι βαλμένα για γυρολόγημα, όπως λέγουν, των ιερέων και των αρχιερέων. Έχουν και αυτά το λόγο τους που έχουν μπει. Το κόλληβο είναι μία ομολογία πίστεως, αναφορικό με την υπόθεση της Αναστάσεως. Ο Χριστός μας είπε, όταν ο κόκκος του σίτη πέσει στη γη και θα απίσει, τότε θα φυτρώσει και θα φέρει καρπόν πολύ. Δηλαδή, απαραίτητος και εμείς πρέπει να πέσουμε, να σαπίσουμε στη γη και τότε θα φυτρώσουμε. Θα αναστήσουμε δηλαδή. Και λέμε εμείς τώρα για το πρόσωπο που προσέφερα, το σιτάρι αυτό, παρότι εσάπησε στη γη, μια μέρα θα φυτρώσει όπως φυτρώνει και αυτό το σιτάρι. Είναι ομολογία πίστεως. Στην Ανάσταση. Και βάζουμε κόλληβα κατ' εξοχή. Κόλληβα. Και μάλιστα τη λέξη κόλληβα, την ονομασία κόλληβα, την έδωσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων. Δεν έχετε υπόψη σας πως έχει προσθεθεί ένα ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων που λέμε εμείς? Και εκτός του ψυχοσαββάτου που γίνεται την παραμονή που διαβάζεται το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, έχουμε και ένα άλλο ψυχοσάββατο εκεί των Αγίων Θεοδώρων που πηγαίνουμε. Επί Ιουλιανού Παραβάτου έλαβε χωράν το εξή. Ο Ιουλιανός έδωσε εντολή να μολυνθούν όλα με αίματα από υδλόθητα στην αγορά τα τρόφιμα τα οποία θα έτωγον οι Ορθόδοξοι. Και πηγαίνει ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρων στον ύπνο του αρχιερέως του τόπου εκείνου και του λέει, ειδοποίησε τους πιστούς τους χριστιανούς να μην ψωνίσουν αύριο από την αγορά. Τα έχουν όλα λερωμένα, μολυσμένα από αίματα υδωλοθήτων. Πες τους να μην ψωνίσουν, παρά να φάνε κόλληβα. Και ρωτάει στον ύπνο του ο αρχιερεύς τον Θεόδωρο. Του λέγει, τι είναι τα κόλληβα? Είναι σιτάρι, λέει, βρασμένο. Έτσι το λέμε το σιτάρι, το βρασμένο εμείς στα Ευχάητα. Γιατί από τα Ευχάητα ο Άγιος Θεόδωρος ο Τύρος. Από τι λοιπόν λέγεται κόλληβο? Το ονόμασε ο Άγιος ο Θεόδωρος ο Τύρος. Είναι δύο, και στρατιλάτης και Τύρων και Σουβίτης, είναι πολύ Θεόδωρος. Μπάστε. Γι' αυτό λέγεται. Τώρα, σε υποχρεώνει κανένας να πας? Δεν θέλεις να πας? Μην πηγαίνει. Μην το βάζεις όμως, γιατί ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς δεν ήρθε σπίτι σου να σου πει ότι έλα να κάνεις μνημόσυνο. Και να το κάνει πολύ τελέστατο και να του πει πολύ έλεη και να κάνουν και τούτο και τάλο και να χαλάει 5-10 δραχμές. Πέρα ένα πιατάκι και σιτάρι. Με ένα κεράκι επάνω και φύγε τα ονόματά σου και την προσφορούλα σου να βγάλουμε μερίδα για το προσφυλές πρόσωπο και αυτό είναι όλο. Αλλά ένα εγωισμός ο δικός σου θέλει να δείξεις ότι μεγάλο πράγμα για τον άνθρωπο που έχεις και τιμή μεγάλη είναι. Και το θέλει το κόλληβο αυτό να το μοιράσει έπειτα στα χέρια του καθενός. Να πει ο καθένας, Θεός φορέστον,
Είναι ένας τρόπος που τον προκαλεί να πει σε όσο έστον. Δεν το έφτιαξε κανείς για λόγους συμφέροντος. Αδιαφόρως αν το έχουμε φτάσει εμείς σε μάλιστα στην πατρίδα. 50.000 να φτάνει. 100.000 δραχμές να φτάνει ένα μνημόσυνο. Καινοδοξία των ανθρώπων όμως αυτή. Κληρικός, ό,τι του βάλει στο φάκελο θα το πάρει. Και του βάλει και τίποτα, δεν παίρνει και τίποτα. Αλλά εμείς πάμε στο κινητήριο παραδείγματι και έχουν 10. Καρφί τώρα. Το τραβάει στην άκρη το δικό της, το μνημόσυνο. Να διαβαστεί ξεχωριστά. Βέβαια, και εδώ γίνεται. Δεν ξέρω, εδώ, λέω εδώ, εγώ λέω στην πατρίδα τώρα. Παρεθείτε, μπορείς να μην το κάνετε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο διάβολος έρχεται. Γιατί θα έχει το εισιτήριο το χέρι του. Και θα έρχεται εδώ. Και βλέπεις πώς όλοι ρίχνουν τα κόλυβα σε ένα καλάθι, να μην σκορπιστούν κλπ. Το πιάτο ένα είναι ξεχωριστό εκεί πέρα. Ξεχωριστό, γιατί έχει τα φίδες επάνω, έχει φτιαγμένο, έχει άλλα πράγματα, μπαχαρικά κλπ. Έχει δυόσμο, έχει ρόλι για να φωτάει κλπ. Λοιπόν, είναι ξεχωριστό αυτό. Να μην είναι με τους άλλους. Προσέξτε εδώ αυτό το πράγμα. Ακόμη σε αυτό το πράγμα γίνεται το εξής. Δεν θυμάμαι αν εδώ ή στο Μόντρεαλ μου έθεσαν το ερώτημα αυτό. Μπορούμε να βάζουμε κι άλλα ονόματα όταν πρόκειται για μνημόσυνο ενός. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλα μνημόσυνα. Κι άλλα ονόματα. Γιατί νομίζουν αν βάλουν ένα όνομα πιάνει πιο καλά. Θα το φάει όλο αυτό να πούμε. Αν βάλει δύο ονόματα, τρία, βάλει και τον πατέρα, ξέρω εγώ, που κι αυτός εκεί επανωφυγεμένος, ότι αυτό τώρα θα, πώς να πούμε, θα αδυνατήσει την προσευχή. Ξέρετε τι αστεία είναι αυτά. Ακούστε, να σας πω ένα παράδειγμα, ίσως θα δημιουργήσει τη λάθη. Είναι σαν να λες το εξής. Αύριο θα βγάλω τον άντρα μου που είναι πεθαμένος στον ήλιο να ελιαστεί. Να μην βγει κανένας στον κόσμο, γιατί θα ελιαστεί ο δικός μου άντρας. Δηλαδή αν βγει κι άλλος ο άντρας ο δικός θα ελιαστεί λιγότερο. Και αν βγει όλοι οι ανθρωπότητες μπροστά στον ήλιο αυτών των υλικών. Ο άντρας ο δικός σου θα πάρει λιγότερο θέρμανση. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Μέχρι πότε θα μας κοροϊδεύει αυτός ο διάβολος επιτέλους. Εμείς που μας ακίνητες που τόσα πράγματα πιάνουμε. Μέχρι πότε θα μας τα θέματα αυτά της πίστεώς μας. Και αφήνουν ανθρώπους έξω να βάλει το ονοματάκι αυτού που περιμένει εκεί πέρα στη Σαχάρα της κολάσεως και επιμένει να ξαγναντήσει πουθενά η χάρη του Χριστού που μας διώχει και μέχρι τελευταία δρανίδος. Μέχρι την δευτέρα παρουσία τρέχει κοντά να μας φτάσει και εμείς θερούμε τους ανθρώπους μας. Μεγάλη ελεημοσύνη και μεγάλο έλεος θα βρουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταπιάνονται με το θέμα των ψυχών, των ζώντων και των κεκοιμημένων. Και κατ' εκτοχήν της συμπαθούς αυτής τάξης που λέγονται κεκοιμημένοι, οι οποίοι έχουν αποφερωθεί, έχουν αφήσει κάτω εδώ το σώμα και δεν μπορούν να τρέξουν να κάνουν τίποτα για τον εαυτό τους και περιμένουν από εμάς. Λένε μάλιστα ορισμένοι. Και τι μπορεί να κάνει ένας ανθρώπου που είναι κολλασμένος ένα μνημόσυνο, πόσον έφυγε λέει αμαρτωλός. Θα του κάνει ανετωτέραν την ρηχτή. Είναι φυλακή, έτσι. Και του πας δύο κουβέρτες. Τι του κάνει. Ανετωτέραν τη φυλακή. Τόσο κακή έχει. Να μην κοιμάται στο τσιμέντο κάτω, κοιμάται πάνω στις δύο κουβέρτες. Είναι στη φυλακή. Και του πας ένα ζεστό φαγητό. Κάτι του κάνει. Ή του πας ένα πακέτο τσιγάρα που λέει, γιατί σήμερα τα τσιγάρα έχουν περάσει το ψωμί. Τσιγάρο λέει, δεν είναι ψωμί, αν είχε δεν είναι συζήτηση. Δεν είχε τσιγάρο. Πρώτη ηλία αυτή, καταλαβαίνετε. Τρέλες πολλές εδώ. Λοιπόν, του κάνουμε ανετωτέραν την ηρκτή. Μόνο των αιρετικών μερίδα δεν λαμβάνεται υπόψη. Τη βγάζει άγγελος από εκεί και την πετάει και την μεριάζει. Έστω και αναγνία αν ο ιερέας δεχτεί ένα χαρτί που δεν ξέρει άλλοι που το έχουν βάλει ή και αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι αιρετικός, ο άγγελος θα τη βγάλει αυτή τη μερίδα και τον αυτοκτονισάντων εν ψυχρό. Αυτοί κλείσανε μία διαπαντό. Τη θύρα δεν μπορεί να τη βοηθήσει κανέναν. Γιατί είναι και άνθρωποι που αυτοκτόνησαν λόγω ασθενείας, λόγω σαν δε δαιμονισμένοι, δεν είσαι δε κύριοι του εαυτού σου. Κάνει οικονομία η εκκλησία αυτή, στην περίπτωση αυτή, και του κυδεύει και του μνημονεύει. Του βοηθάει. Οι αιρετικοί όμως, οι οποίοι εν τυχρό λένε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, έκλεισαν μία διαπτώση μόνοι του πίσω την πόρτα και δεν μπορούν να βοηθηθούν. Όλοι οι άλλοι
μπορούν να βοηθηθούν και να τους γράφουμε με πάθος, με προσοχή. Λέγω πάθος εννοώ, με προσοχή. Δυο χαρτάκια, όχι ένα. Ένα σταυρό επάνω, τον τεκμημένο μας. Και από εκεί ένα άλλο χαρτάκι μικρό, των ανθρώπων που ζουν. Γεωργίου, Βασιλείου, τέκνων και συγγενών. Με τρία λογάκια πιάνει ολόκληρη την υπόθεση μέσα. Το ίδιο και τους κεκειμένους μας. Διότι και αυτοί οι ιερείς χρειάζονται ώρες ολόκληρες να κάνουν την αγάπη αυτή και να παρουσιάσουν μπροστά στο Χριστό μας τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη. Βλέπω ότι δεν με παίρνει η ώρα. Όμως είναι ένα κουτσό εδώ, να το πω. Άκουσα, λέει, ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Είναι αλήθεια? Ναι, μεγάλη αλήθεια. Από το Σάββατο το βράδυ, άμα το λιχνικό, δηλαδή που θα βγει ο ιερέας και θα πει το φως Λαρών, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, που λέγεται το φως Λαρών, δεν επιτρέπεται η γονικλησία. Υπάρχουν 6 κανόνες, αρχιζομένοι από τις πρώτες Οικουμενικής Συνόδου, που απαγορεύουν τη γονικλησία. Εμείς βέβαια και πάλι θα κάνουμε το δικό μας. Αλλά σας λέγω, δεν έχει αφορισμό, γιατί ήξερε ότι οι άνθρωποι θα κάνουν το δικό τους, το Πνεύμα το Άγιο, αλλά λέει ήρεσεν της πατράς. Υπάρχουν 6 κανόνες. Το θέμα δεν της γονικλησίας απασχόλησε την Εκκλησία από τις πρώτες ημέρες. Ο Ιουστίνος, ο μάρτυρας και ο φιλόσοφος, ερωτήθηκε το 150 μετά Χριστό, γιατί εσείς οι χριστιανοί που λέτε γονατιστοί προσφέρετε καλύτερα την προσευχή σας, δεν γονατίζετε τις Κυριακές και την Πεντηκοστή. Και απήντησε ο Άγιος Μάρτυρας. Διαβάστε την 115 ερώτηση. Αυτά είχα να πω και από αύριο βράδυ ο Θεός θα πει τα δικά του.